Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τιμά την επέτειο των 2.500 χρόνων από τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, παρουσιάζοντας 105 αρχαιότητες που νοηματοδοτούν τον μεγαλειώδη αγώνα των Ελλήνων στην περίοδο των Περσικών πολέμων. Τέχνη, μύθοι και θρησκεία συμπλέκονται με την ιστορία και ζωντανεύουν τα δραματικά γεγονότα, τις τραγικές στιγμές, τις γενναίες αποφάσεις και τις ηρωικές πράξεις που οδήγησαν στις μεγάλες νίκες. Η νίκη των Αθηναίων στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. χαρακτηρίζεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Κορνήλιο Νέποτα ως ευγενής και διάσημη χάρη στα εξέχοντα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Ήταν η στεναρή αντίσταση μιας πόλης κράτους ενάντια στην κατακτητική εκστρατεία μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας. Η εικόνα του οπλίτη, του Αθηναίου πολίτη που αγωνίζεται για τη ζωή και τις ατομικές του ελευθερίες, έχει αποδοθεί με ιδιαίτερη παραστατική δύναμη στην αττική γλυπτική τέχνη και αγγιογραφία. Αγαπητά θέματα υπήρξαν η αναχώρηση και ο αποχαιρετισμός του οπλίτη, καθώς και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα πριν τη μάχη. Ο Ηρόδοτος περιγράφει τους πολυπληθείς εισβολείς γεμάτους πολεμικό μένος. Δύο σπάνια αττικά αγγεία εικονίζουν Πέρσες πολεμιστές, γενιοφόρους, με μαλακό σκούφο που απολύγησε πτερίγια, μακριμάνικο χιτώνα και εφαρμοστό παντελόνι, τις λεγόμενες αναξηρίδες. Σε μια σπάνια αττική μελανόμορφη λύκηθο, ένας Έλληνας με πλήρη πολεμική εξάρτηση πλήττει με το δόρυ ένα Πέρση που καταραίει, ενώ δύο άλλοι αντίπαλοι απομακρύνονται τοξεύοντας. Ανάμεσα στα λάφυρα που ανατέθηκαν στο Ιερό της Ολυμπίας, ξεχωρίζει ένα ασσυριακό κράνος, ενώ πολύτιμο ιστορικό κοιμήλιο αποτελεί το χάλκινο κράνος κορινθιακού τύπου που ανήκε πιθανότατα στον ίδιο τον Μιλτιάδη. Η αφηγηματική αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα από τους αρχαίους συγγραφείς διανθίζεται με εξέχοντα παραδείγματα γενναιότητας, αλλά και οραματικές φαντασιώσεις με θεούς και ήρωες που έδρασαν υπέρ των Αθηναίων, όπως η Αθηνά Πρόμαχος, η Άρτεμη Αγροτέρα, ο Πάνας, ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο επώνυμος ήρωας Μαραθώνας και ο ήρωας Έχετλος. Η στήλη με την ανάγλυφη μορφή του λεγόμενου οπλιτοδρόμου νοηματοδοτεί για τους σκοπούς της έκθεσης τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη, όπως γλαφυρά τον περιγράφει ο Λουκιανός τη στιγμή που ξεψυχά αναγγέλλοντας τη νίκη στους Αθηναίους. Η συντριπτική νίκη των Αθηναίων στο Μαραθώνα προκάλεσε την οργή του Ξέρξη και την προετοιμασία νέων στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων με στόχο την ολοκληρωτική υποδούλωση των Ελλήνων. Οι συγκρούσεις στις Θερμοπύλες περιγράφονται από τους αρχαίους ιστορικούς σκληρές, με τους Έλληνες να υπερέχουν στην ανδρεία και τον οπλισμό και τους Μύδους να υποχωρούν. Στην τελική μάχη παρέμειναν στο πλευρό των Λακεδαιμονίων οι Θεσποιείς και οι Θηβαίοι. Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, οι πολυάριθμοι Πέρσες, φοβούμενοι τα Σαρετάς, τη γενναιότητα και την υπεροχή των λιγοστών Ελλήνων, δεν τόλμησαν να συγκρουστούν σώμα με σώμα, αλλά προτίμησαν να τους αντιμετωπίσουν, τοξεύοντας και ακοντίζοντας. Από την περιοχή που δόθηκαν οι μάχες, προήλθαν πολλές αιχμές από βέλη που ανήκουν σε διάφορους τύπους ανατολικής προέλευσης. Η υποθετική ανασύνθεση ενός οπλίτη με χάλκινο οπλισμό προσφέρει μια εικόνα των υπερασπιστών της ελευθερίας. Χάλκινα ειδόλια του λακωνικού εργαστηρίου εικονίζουν σπαρτιάτες οπλίτες με λεπτομέρειες της περίφημης εξάρτησής τους. Η ευνίδια τρικυμία που κατέστρεψε 400 πλοία του Περσικού στόλου στις ακτές της Μαγνησίας συναρτήθηκε από τους Έλληνες με παρέμβαση του θεού Ποσειδώνα, τον οποίο έκτοτε άρχισαν να τιμούν και με το προσωνύμιο Σωτήρ. Οι Αθηναίοι επιπρόσθετα συνέδεσαν την ολέθρια καταιγίδα με ένα αδελφικό χρησμό που προϊονιζόταν την ευμενή αρρωγή του Βορέα, του θεού Ανέμου που είχε απαγάγει την αττική νύμφη Ορύθια. Μετά τα Περσικά, οι Αθηναίοι έστησαν στο Αρτεμίσιο, στο μικρό ναό της Αρτέμιδας, λίθινες στήλες σε ανάμνηση της ναυμαχίας και προς τιμή της Άρτεμις Παρθένας. Κατά τον Πίνδαρο, εκεί τα παιδιά της Αθήνας έβαλαν το φωτεινό θεμέλιο της ελευθερίας. Οι Αθηναίοι έχουν πιστεί από το Θεμιστοκλή να υπερασπιστούν την πόλη τους με τα πλοία και να μεταφέρουν τους αμάχους στην Αίγινα και την Τριζίνα. Στην έρημη Αθήνα, η οργή του Ξέρξη εκφράστηκε με συθέμελη καταστροφή της πόλης, πυρπόληση των ιερών και σφαγή όσων είχαν απομείνει στην Ακρόπολη.
Οι υποστηρικτές της πόλης να βλοχούσαν στη Σαλαμίνα και εκείνοι που είχαν απομείνει να στέκουν στην έρημη αγορά ήταν οι δύο τυρανοκτόνοι, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας. Το χάλκινο εμβληματικό σύνταγμα επέλεξε να διαρπάξει ο ηγεμόνας της Ανατολής για να το στήσει ως τρόπαιο στο δεσποτικό περιβάλλον της Περσέπολης. Η καταστροφή της Αθήνας συμβόλιζε την κατάλυση της αντίστασης ενός δημοκρατικού λαού. Η μεγαλειώδης ναυμαχία στο νησί του Αίαντα διεξαγόταν για τη ζωή, την ελευθερία και τα πατρογονικά ιερά. Ο λυρικός ποιητής Σιμονίδης χαρακτηρίζει τη νίκη της Σαλαμίνας ωραία και περιβόητη. Οι κρίσιμες ώρες πριν την ναυμαχία και τα ευφυή στρατηγήματα του Θεμιστοκλή περιγράφονται στην αγωνιώδη αφήγηση του Ηροδότου, του Διόδωρου Σικελιώτη και του Πλουτάρχου. Η έκθεση παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή Θεμιστοκλή, τις θεότητες που παρεμβαίνουν και χαρίζουν στους Έλληνες τη νίκη και αγγεία με παραστάσεις πολεμικών πλοίων. Μετά τη νίκη, ο Θεμιστοκλής έκτισε ιδιωτικό ναό και τον αφιέρωσε στην Άρτεμη την Αριστοβούλη για να θυμίζει τις σοφές αποφάσεις που ο ίδιος είχε πάρει για το καλό της πόλης και των Ελλήνων. 10 μήνες μετά τη νίκη στη Σαλαμίνα, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν και πάλι την πόλη τους, η οποία καταστρέφεται από τους Πέρσες για δεύτερη φορά. Στο συνέδριο του Ισθμού, οι εκπρόσωποι των ελληνικών πόλεων αποφασίζουν να αγωνιστούν στις πλατέες. Δίνουν όρκο ομοφροσύνης, ομολογώντας ότι το αγαθό της ελευθερίας είναι σημαντικότερο και από την ίδια τη ζωή και συμφωνώντας να γιορτάζουν την νίκη από κοινού κάθε χρόνο. Μετά τη μάχη, οι Έλληνες, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, αφιέρωσαν την πρώτη δεκάτη από τα λάφυρα στον Απόλλωνα των Δελφών. Από αυτή, κατασκευάστηκε χρυσός τρίποδας και χάλκινος κίωνας στη μορφή τρικέφαλου φιδιού, πάνω στον οποίο χαράχθηκαν τα ονόματα των πόλεων που είχαν πολεμήσει στις πλατές. Το μέτρο και η σοφροσύνη, όπως προβάλλονται από τον Εσχύλο, ορίζουν τον τρόπο που κινήθηκε η αρχαία εικαστική τέχνη μετά τα περσικά. Στην γλυπτική και την αγγιογραφία, ο απόϊχος των πολεμικών αναμετρήσεων εκφράστηκε χωρίς ακρότητες ή υπερβολές και περιορίστηκε σε αλληγορικές εικόνες στηριγμένες στη δύναμη των μύθων. Παραστάσεις της προσωποποιημένης νίκης αναδείχθηκαν επίσης σε προσφυλές θέμα, χωρίς ωστόσο άμεσες αναφορές στο ιστορικό γίγνεσθε. Στη θέση σύγχρονων πολεμικών σκηνών προκρίθηκαν νίκες με δάδες, ακροστόλια πλοίων ή άλλα συμβολικά και ιερουργικά αντικείμενα που διατήρησαν ζωντανή τη μνήμη του αγώνα για ελευθερία. Για τους Αθηναίους, η αίσια έκβαση των Περσικών σηματοδότησε την ισχυροποίηση της δημοκρατικής τους ιδεολογίας σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του μέτρου. Έτσι, στο μέτρο της σοφροσύνης, οι ιστορικές νίκες αφιερώθηκαν στους θεούς. Κατά τον Εσχύλο, ο παντεπόπτης Δίας, αυστηρός τιμωρός της Ήβρης και της Μεγαλαφχίας, εξολόθρευσε τον στρατό των πολυπληθών και αλαζόνων Περσών. Η Αθηνά Παλάδα, πανίσχυρη θεά της Σοφίας, κράτησε την πόλη απόρθητη. Σε εκείνη αφιερώνει το έπαθλο της νίκης του ο νέος Αθηναίος αθλητής που εικονίζεται σε μαρμάρινο ανάγλυφο και νοηματοδοτεί την αντίληψη του δημοκρατικού πολίτη, εκείνου που κερδίζει την πολιτική του ελευθερία με τον προσωπικό του αγώνα και δεν είναι δούλος ούτε υπήκοος κανενός.